Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πράγματι η ιστορική αυτή συνεδρίαση μπορούμε να πούμε απόκτησε πολύ μεγαλύτερη διάσταση. Είναι ιστορική με κεφαλαία και υπογραμμισμένα τα γράμματα μετά τη δήλωσή σας. Μια δήλωση που αποδεικνύει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν λέει λόγια, αλλά κάνει πράξεις. Κάνει πράξεις που κάποιοι άλλοι δεν τολμούσαν πριν να κάνουν. Αποτελεί λοιπόν η συνεδρίαση, η ιστορική αυτή συνεδρίαση της Βουλής σήμερα, έχει τεράστια σημασία για όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δείχνει ποια είναι η διαφορά της σημερινής κυβέρνησης από τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Συνεπώς, θα περίμεναμε, όλη η Βουλή και όλος ο ελληνικός λαός, η δήλωση αυτή του Υπουργού Δικαιοσύνης να την χαιρετήσουν και ο κύριος Λομβέρδος και ο κύριος Γεωργιάδης, αντί να ασχολούνται με στρεψοδικίες και να επιδεικνύουν μικροψυχία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιστορική συνεδρίαση, γιατί έχουμε επανασύσταση και αναβάθμιση της Βουλής μέσα από ολομέλεια. Γιατί η Βουλή ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και του συνόλου του ελληνικού λαού, 30 μέρες μετά την έναρξη των εργασιών της, θέτει αυτό το μέγα ζήτημα, το οποίο αποτελεί χρέος προς τους νεκρούς και τα θύματα του αγώνα ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό, προς όλους τους επιζώντες αγωνιστές, προς τα μαρτυρικά χωριά τα οποία κάηκαν, που εκτός που μόνο είναι χιλιάδες τα σπίτια που κάηκαν σε όλη την Ελλάδα. Θα αναφερθώ σε κάτι που δεν έχει ακουστεί ιδιαίτερα. Μόνο στην Ήπειρο είναι 2.000 τα σπίτια και χιλιάδες οι σφαγμένοι. Μαζί με το Δίστομο, τα Καλάβρητα και όλα τα μαρτυρικά χωριά. Αποτελεί χρέος προς όλους τους λαούς που αγωνίστηκαν ενάντια στον ναζισμό και το φασισμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, όχι μόνο της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά και στη νέα γενιά, για να μην ξεχνά τη φύση του ναζισμού και του φασισμού. Έχει τεράστια λοιπόν σημασία αυτή η συζήτηση, γιατί εδώ παραβρέθηκε στο υψηλότατο επίπεδο η κυβέρνηση. Και άνοιξε τη συζήτηση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί παραβρέθηκαν και μίλησαν τρεις υπουργοί που άνοιξαν που έθεσαν όλα τα ζητήματα. Και ο υπουργός, και ο τελευταίος Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε αυτή την ιστορική σημασίας δήλωση και απόφαση, την οποία, επαναλαμβάνω, κάποιοι άλλοι πριν δεν τολμούσαν να κάνουν αυτή. Γιατί όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει μέχρι τέλους αυτό που ανήκει στον ελληνικό λαό, για να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Γιατί η αναβαθμισμένη αυτή η Επιτροπή, με την Προεδρία της ίδιας της Προέδρου της Βουλής στην Επιτροπή, δείχνει ότι αυτό το ζήτημα θα είναι ψηλά καθημερινά στην ατζέντα. Έχει σημασία βέβαια, παρά τις μικροψυχίες που ανέφερα, ότι όλα τα κόμματα πλην της Χρυσής Αυγής τοποθετήθηκαν θετικά σε αυτό το ζήτημα, όπως είχαν τοποθετηθεί θετικά. Όμως δεν μπορώ να μη σχολιάσω ότι αποτελεί μικροψυχία και προσβολή στον κόσμο της εθνικής αντίστασης, που συμπαράχθηκε μετά τη μεταπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ, η αναφορά του κυρίου Βενιζέλου περί δεξιού και αριστερού εθνικισμού. Κύριε Βενιζέλου, η αριστερά έδειξε τον πατριωτισμό της πάντοτε σε όλες
τις δύσκολες στιγμές του ελληνικού λαού. Μην προσβάλλετε τον κόσμο που κάποτε ψήφισε το κόμμα σας, το οποίο το βέβαια το καταντήσατε εκεί που το καταντήσατε. Όπως αποτελεί προσβολή στην επίοικος προσβολή το να συνδέεται και από τον κύριο Βενιζέλο και από το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να προσπαθεί να συνδεθεί αυτό το μέγα ιστορικό χρέος που έχει η Βουλή των Ελλήνων να το φέρει σε πέρας, την απόδοση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα να συνδέεται με την συζήτηση των αποτελεσμάτων του Eurogroup της 20ης Φλεβάρη και να γίνεται αντιπαραβολή ότι πρέπει να συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Ναι, κύριε Βενιζέλο, τα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό έχουν αρχίσει και συζητούνται. Το πρώτο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το επόμενο νομοσχέδιο για τις 100, για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών έρχεται, το επόμενο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια έρχεται, το νομοσχέδιο για την επανασύσταση της ΕΡΤΕΡ, όλα αυτά έρχονται, κύριε Βενιζέλο, αλλά και φέρνει η κυβέρνηση αυτά τα νομοσχέδια, θα τα φέρει στην πορεία, για να ελαχιστοποιήσει, να απαλύνει τις πληγές που έχει ανοίξει στο σώμα, που έχουν ανοιχτεί στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας από τις μνημονιακές πολιτικές που έχετε ψηφίσει όλες. Όλες τις έχει ψηφίσει ο κύριος Βενιζέλος. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν να συνδέονται τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νομοθέτηση με αυτό το μέγα ιστορικό χρέος. Με αυτό το μέγα ιστορικό χρέος, το οποίο πρέπει επιτέλους να βρει τη δικαίωσή του. Γιατί σήμερα υπάρχει η απαιτούμενη διακομματική βούληση. Επομένως, ας μην δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Γιατί 74 χρόνια μετά την εισβολή της Γερμανίας στην Ελλάδα, τον Απρίλιο του 1941 και την φασιστική και ναζιστική κατοχή στην Ελλάδα, πρέπει επιτέλους να λυθεί το μέγα αυτό θέμα. Το οφείλουμε, όπως προείπα, σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν. Η κυβέρνηση αυτή ως εντολοδόχος του ελληνικού λαού θα το φέρει σε πέρας. Γιατί η Γερμανία χρωστάει. Όπως λέει το Εθνικό Συμβούλιο για τις Γερμανικές, το Εθνικό Συμβούλιο που αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να αποδώσουμε τιμή και αποτελεί χρέος αυτής της Βουλής να αναφερθεί οι προσπάθειες του Εθνικού Συμβουλίου και του Μανώλη Γλέζου. Γιατί η Γερμανία οφείλει 108 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους στόχους. Είναι τις καταστροφές που προκάλεσε. Το ύψος αυτό έχει αποτιμηθεί. Επίσης, 54 δισεκατομμύρια χωρίς τους στόχους από το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Τα χρήματα δηλαδή που η Τράπεζα της Ελλάδας ήταν υποχρεωμένη να δανείζει μηνιαίως στη Γερμανία προκειμένου να συντηρείται ο κατοχικός στρατός. Μόλις τελείωσε ο πόλεμος, η ίδια η Γερμανία αναγνώρισε το δάνειο και το ποσό αυτό. Να επιστρέψει τους κλεμμένους αρχαιολογικούς θησαυρούς που ανήκουν στον ελληνικό λαό και αποτελούν τμήμα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της κληρονομιάς όλης της ανθρωπότητας. Και φυσικά δεν νομιμοποιείται κανένας την ιδιοποίησή τους. Παρά τις κατά καιρούς γερμανικές αιτιάσεις ότι δεν τίθεται θέμα καταβολής των πολεμικών αποζημιώσεων ή επιστροφής του κατοχικού δανείου λόγω παραγραφής, η Γερμανία φαίνεται να ξεχνά τις διατάξεις των άρθρων 17, 5 και 2 της Συμφωνίας του Λονδίνου του 1953 περί εξωτερικών γερμανικών χρεών που ορίζουν ότι η Γερμανία αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά την επανένωσή της όχι μόνο να ρυθμίσει τις εξωσυμβατικές αποζημιωτικές υποχρεώσεις της, αλλά και να εκδώσει εκείνες τις νομοθετικές διατάξεις και να λάβει όλα εκείνα τα διοικητικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση αυτής της συμφωνίας. Η βασική αρχή ήταν πως η Γερμανία υποχρεόταν να αποπληρώσει το χρέος που απέμενε μετά τη διατηρώντας μάλιστα ένα επίπεδο ανάπτυξης, γιατί η ανθρωπότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο της έκανε
τη χάρη να διαγράψει ένα μεγάλο μέρος του χρέους. Επομένως, αυτή τη στιγμή το να κουνάει το χέρι ο κύριος Σόιμπλε αποτελεί τουλάχιστον προσβολή σε αυτά που οφείλει η Γερμανία να αποδώσει στην ανθρωπότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να μην τρώω άλλο χρόνο μια και έκλεισε και να σεβαστώ τους συναδέλφους οι οποίοι πρέπει να μιλήσουν. Το ζήτημα σήμερα της επανασύστασης και της αναβάθμισης της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μέσω της Επιτροπής και μέσω της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης πρέπει να συστρατευτεί όλος ο ελληνικός λαός και όλο το κοινοβούλιο, παραμερίζοντας οποιασδήποτε κομματικές διαφορές, για να υπερασπίσουμε το δίκαιο, την ιστορία, αλλά και το μέλλον της ανθρωπότητας, το μέλλον που πρέπει να δώσουμε στην νεολαία της πατρίδας μας, γιατί η μνήμη και η θύμιση είναι ιστορικό μας χρέος, ότι δεν παρετείται η Ελλάδα από αυτά που της ανήκουν. Σας ευχαριστώ.